Κύριε Μπεκρή, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μπεγιόπουλε. Είναι μαζί μας ο κύριος Μάρκος Μπεκρής, ο πρόεδρος σωματείου, κάτω, στο λιμάνι. Τι έγινε με το Δημήτρη το Δαγκλή? Τη Δευτέρα είχαμε αυτό το εργατικό εγκλήμα, αυτό το δυστύχημα, όπου ο Δημήτρης πλέον έχει ως αποτέλεσμα να μείνει ανάμεσά μας. Ο συνάδελφος μας σκοτώθηκε εν ώρα εργασίας, δούλευε τη βάρδια 3-11 και είχε ένα τραγικό τέλος, όπου εδώ οι αιτίες βέβαια δεν είναι ούτε η κακιά η ώρα, ούτε ένα ατυχές συμβάν, ούτε το γεγονός ότι ο συνάδελφός μας, όπως ακούστηκε από πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν ήταν στη δουλειά του και πήγε να πάρει κάποια πράγματα, αλλά ήταν αυτό το οποίο και εμείς λέγαμε τόσα χρόνια, θέμα χρόνου, και γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι είναι και ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Στη δουλειά που κάνετε εκεί, στο χώρο εργασίας που είστε, έχουν υπάρξει περιστατικά με τραυματισμούς, με σακατέματα, με τέτοια δυστυχήματα, κύριε Μπεκρή? Κοιτάξτε, κύριε Μπογιόπουλε, η δουλειά μας είναι μια δουλειά η οποία, όσο και να θέλουν κάποιοι να τη θεωρήσουν, είναι μια δουλειά απλή και εύκολη και ασφαλής, όπως χαρακτηριστικά γύρισε και είπε στη συνάντηση η εργοδοσία την οποία είχαμε τις προηγούμενες μέρες, ότι είναι πιο ασφαλισμένη. Είναι μια δουλειά πάρα πολύ επικίνδυνη. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι υπάρχουν δεκάδες εργατικά ατυχήματα, εκατοντάδες εργατικά ατυχήματα όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της ιδιωτικοποίησης. Και υπήρχαν πάρα πολλές περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων σοβαρών, που μέχρι στιγμής θεωρούμε ότι ήταν από καθαρή τύχη το γεγονός ότι ήδη δεν είχαμε συνηθίσει άλλο συνάδελφο. Όμως εδώ πέρα είναι καθήκον για όλους μας, είναι ευθύνη για όλους μας να μην ξαναθρηνήσουμε άλλο συνάδελφο. Είναι υπόθεση των ίδιων των εργαζομένων και αυτό έχουμε κάνει. Έχουμε πάρει την υπόθεση στα χέρια μας προκειμένου να μην έχουμε άλλα τέτοια γεγονότα. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να αφήσουμε τις τύχες της ζωής μας, των δικών μας ανθρώπων, σε ξένα χέρια. Σε ανθρώπους οι οποίοι το μόνο το οποίο μετράνε, λειτουργώντας με τη λογική κόστος-οφέλους, είναι τα κέρδη τους και οι ανθρώπινες ζωές. Πείτε μας κάτι, κύριε Μπεκρή. Οι κανόνες ασφαλείας, έτσι όπως τουλάχιστον έχουν καθοριστεί και έτσι όπως θα ήθελε το σωματείο σας, τηρούνται? Κοιτάξτε, εμείς από την πρώτη μέρα ίδρυσής μας το 2014 έχουμε καταθέσει για όλα τα ζητήματα, για όλα τα πόστα, για όλες τις ειδικότητες, μια σειρά από προτάσεις σχετικά με το να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα υγείας και ασφάλειας. Και αυτά, καταλαβαίνετε, για να μπορούν να εφαρμοστούν, χρειάζεται και από την πλευρά μας, και είναι ένα από τα βασικά μας ζητήματα, η δημιουργία μιας Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας, η οποία θα μπορεί να έχει λόγο, θα φέρει προτάσεις, θα επιβάλλει σε κάποιες περιπτώσεις την εφαρμογή όλων αυτών των μέτρων. Θα υπάρχει δηλαδή και ένας έλεγχος. Η απάντηση και η στάση της εργοδοσίας, η οποία ήταν αδιάλαχτη όλα αυτά τα χρόνια, θεωρούμε ότι ήταν ο κύριος λόγος για τον οποίο είχαμε και το εργατικό αυτό έγκλημα. Συγγνώμη, δηλαδή σε ένα χώρο δουλειάς όπως είναι ο δικός σας, που ο καθένας αντιλαμβάνεται τι σημαίνει τώρα να είσαι εργάτης κάτω στο λιμάνι. Σε ένα τέτοιο χώρο δουλειάς δεν υπάρχει δηλαδή Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας? Όχι, δεν υπάρχει Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας, διότι λειτουργώντας και σε αυτή την περίπτωση η Κόσκο με το σκεπτικό στήριο, ώστε να μην αναλαμβάνει η ίδια τις ευθύνες που τις αναλογούν, γιατί εδώ πέρα υπάρχει το εξής φαινόμενο στο λιμάνι του Πειραιά. Η Κόσκο, η οποία είναι το αφεντικό στο λιμάνι του Πειραιά, αυτή έχει όλο το λιμάνι του Πειραιά, έχει όλα τα μηχανήματα που χρησιμοποιούμε, αυτή οργανώνει τη δουλειά. Αυτή τη στιγμή έχει χρησιμοποιήσει ένα καθεστώς με υπερεργολάβους, όπου εκεί πέρα χάνεται η ουσία και η δημιουργία μιας ενιαίας Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας. Άρα προσπαθεί να αποφύγει και να μεταθέσει τις ευθύνες σε άλλους. Είναι χαρακτηριστικό, κύριε Μπογιόπουλε, και εδώ θέλω να το τονίσω, το γεγονός ότι αυτή η μετάθεση των ευθυνών είχε και πέφτει ένα βρώμικο παιχνίδι στην πλάτη με αφορμή το θάνατο του συναδέλφου μας, για το γεγονός ότι εσκεμμένα θεωρούμε πρώτον ότι προσπάθησε να γίνει μια οργανωμένη προσπάθεια για να θαυτεί το γεγονός, και δεύτερον το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα μετά από 5 μέρες για ένα τόσο σοβαρό συμβάν δεν έχουμε στα χέρια μας κάποια έκθεση. Άρα εδώ πέρα δείχνει ότι υπάρχει
ένα έγκλημα καραμπινάτου. Εμείς μάλιστα και σε επαφές που κάναμε με τις αρμόδιες αρχές όπως το λιμενικό σώμα, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, τους αρμόδιους φορείς, καταθέσαμε και δώσαμε στοιχεία στην κατεύθυνση να υπάρχει διαλεύκανση της υπόθεσης. 100%. Από την πλευρά των κρατικών φορέων, από το Υπουργείο, από την Επιθεώρηση Εργασίας, από το Υπουργείο Εργασίας, η απάντηση στην άρνηση της εργοδοσίας να εφαρμόσει, να τηρήσει, να καθορίσει τέτοιους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, ποια είναι? Κοιτάξτε, να σας πούμε, εμείς πραγματοποιήσαμε και μια συνάντηση σήμερα στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και βάλαμε τα εξής ζητήματα, ότι είναι κύρια ευθύνη πρώτα απ' όλα και της τωρινής κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και των προηγούμενων κυβερνήσεων και του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων, το γεγονός ότι στοχευμένα τα σώματα επιθεώρησης εργασίας, Φερρυππίν ή το ΚΕΠΕΚ, είναι υπηρεσίες οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν υποστελεχωθεί. Αυτό δεν γίνεται, Φερρυππίν, αυτή τη στιγμή στο ΚΕΠΕΚ να υπάρχουν 4 εργαζόμενοι για όλη την περιοχή του Πειραιά και των γύρω περιοχών του Πειραιά. Από ένα παράδειγμα. Τη μέρα που έγινε το ατύχημα, που έγινε απόγευμα, μέχρι τις 10 ώρα το βράδυ, το ΚΕΠΕΚ, ο διευθυντής του ΚΕΠΕΚ δεν είχε ενημερωθεί. Εμείς τον πήραμε, για να το πω έτσι και χοντρικά, από το κρεβάτι του, να κατέβει κάτω για να διερευνήσει την υπόθεση. Και δεν είχε ενημερωθεί από κανέναν. Και αυτό είναι ένα στοιχείο και μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να καταθέσουμε την ισχύα, τον ισχυρισμό μας, ότι γινόταν και γίνεται μια οργανωμένη προσπάθεια να δαφτεί το γεγονός, σαν να μην συνέβη τίποτα. Δηλαδή, άλλος ένας εργαζόμενος, ο οποίος σκοτώθηκε, να μην μαθευτεί. Για να μην χαλάσει η εικόνα της Κόσκο ή της κάθε Πόσοι Κόσκο. Εργάτες είστε κάτω στο λιμάνι, κύριε Μικρή? Συνολικά στο λιμάνι του Πειραιά είναι πάνω από 3.000 εργαζόμενοι. Στους προβλήτες 2 και 3 είναι περίπου 2.000 εργαζόμενοι. Κάτι πάνω από 2.000 εργαζόμενοι. Και δουλεύουν όλοι κάτω από τις συνθήκες που μας περιγράφετε? Υπάρχουν συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες για όλους τους εργαζόμενους. Χαρακτηριστικό, Φερρυππίν, είναι το γεγονός ότι υπάρχουν ελαστικές μορφές εργασίας. Υπάρχει τεράστια τεντικοποίηση της δουλειάς. Το γεγονός επίσης ότι υπάρχουν ελαστικές μορφές εργασίας ενισχύει ένα όπλο, τη φαρέτρα της εργοδοσίας, η οποία πιέζει τους εργαζόμενους προκειμένου να υπογράψουν νέες συμβάσεις αορίστου χρόνου, να γίνουν πλήρους απασχόλησης, να πρέπει να δείξουν το καλό πρόσωπο, υποτίθεται, όχι υποτίθεται, στην κυριολεξία, την εργοδοσία για να μπορούν να έχουν δουλειά και αύριο. Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι ένα στοιχείο το οποίο δημιουργεί μια θηλιά στο λαιμό των εργαζομένων. Γι' αυτό έχουμε τις κοντραβάρδιες, έχουμε τα 12 ώρα, έχουμε το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι κάνουν πολλά σε ερήμερο κάματα χωρίς. Όταν λέτε κοντραβάρδιες. Κοντραβάρδιες εννοούμε τις δουλειές ανά 8 ώρες. Δηλαδή να δουλεύεις 11-7 το βράδυ, να σχολάσεις 7 ώρα το πρωί και μετά να ξαναγυρνάς 3 ώρα το μεσημέρι για να δουλεύεις μέχρι 11 ώρα το βράδυ. Μάλιστα. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία είναι λόγοι που οδηγούν σε αυτό το ατύχημα. Ή το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να βιοποριστούν από μια δουλειά γιατί είναι με ελαστικές μορφές απασχόλησης και πρέπει να κάνουν δεύτερη και τρίτη δουλειά. Αυτό, όταν άλλος δουλεύει 16 ώρες μέσα μια μέρα, είναι λογικό οι πιθανότητες και οι κίνδυνοι να αυξάνονται για την ίδια τη ζωή και για τη ζωή των γύρω. Πείτε μου κάτι, γιατί εκεί έχουν περάσει πρόεδροι της Δημοκρατίας, πρωθυπουργοί, υπουργοί. Από αυτούς που έχουν περάσει κατά καιρούς, σας ρώτησε κανένας για όλα αυτά? Ποτέ δεν είχαν κάποια επαφή, κύριε Μπογιόπουλε, με τα προβλήματα των ίδιων των εργαζομένων. Ερχόντουσαν, κλείναν το λιμάνι για 3 ώρες, κάναν την περατζάδα τους, διαφημίζανε τη μεγάλη και επιτυχημένη επένδυση της Κόσκο. Αλλά εδώ πέρα να πω ότι ένα από τα επιτεύγματα που κάνανε, που πετύχαν οι εργαζόμενοι μέσα από τη δράση τους με μπροστάρι το σωματείο ΕΝΕΔΕΠ, που σε κάποιους χαλάει τη σούπα, να το πούμε έτσι, λοιπόν, καταφέρανε να σπάσουν αυτή την ομερτά. Αυτή η ομερτά του λιμανιού και της επένδυσης Κόσκο έσπασε αυτές τις μέρες. Και έσπασε κοφαντικά. Πείτε μου κάτι τελευταίο, κύριε Μπεκρή. Η αποφάση σας για επαναλαμβανόμενες, νομίζω είναι η τρίτη τώρα στη σειρά, 24 ώρες απεργία, είναι ομόφωνες? Είναι ομόφωνες, κύριε Μπογιόπουλη, δεν είναι η τρίτη. Είναι η τέταρτη. Τέταρτη. Ναι. Είναι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Μάλιστα. Οπότε Παρασκευή, σήμερα πάμε για πέμπτη μέρα απεργίας και για πέμπτη απόφαση. Πείτε μας τι διεκδικείτε με αυτές τις κινητοποιήσεις, κύριε Μπεκρή. Μάλιστα. Διεκδικούμε καταρχάς
να συσταθεί μια ενιαία επιτροπή υγείας και ασφάλειας με σκοπό να μπορεί να παρεμβαίνει και να εφαρμόζονται τα μέτρα υγείας και ασφάλειας τα οποία, μέσα στην οποία επιτροπή θα έχουν συμμετοχή οι ίδιοι εργαζόμενοι. Δεύτερο, να αυξηθεί ο αριθμός των εργαζομένων στην εργατική πόστα, δηλαδή στην ομάδα εργασίας που είναι αναγερανογέφυρα στο πλοίο, γιατί αυτή τη στιγμή είναι τετραμελής. Την ίδια στιγμή που Φερρυπίν στο διπλανό κομμάτι, στον Προβλήτα 1, όπου δουλεύουν οι συνάδελφοί μας του ΟΛΤ, δουλεύουν 5 ή 6, εμάς δουλεύουν 4, πράγμα το οποίο οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση, οδηγεί στην αύξηση των πιθανοτήτων και των κινδύνων για τη ζωή των εργαζομένων. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τρίτο κομμάτι είναι να υπάρχουν σταθερά ωράρια εργασίας, δηλαδή να μην δουλεύουν οι ανθρωπικότερα βάρδιες 12 ώρα ή οτιδήποτε, και να μην γίνονται πάνω στον κόσμο. Την ίδια στιγμή που πριν λίγο καιρό η κυβέρνηση της Δημοκρατίας ψήφισε ένα νόμο για να δίνει ρεπό. Λοιπόν, και επίσης πολύ κύριο για εμάς, για να μπορούμε να βιοποριζόμαστε και από τη δουλειά που την οποία κάνουμε και να μην είμαστε ελάστικο σε 2 και 3 δουλειές, είναι να υπάρχει ένα καθεστώς πλήρους απασχόλησης των εργαζομένων από την εξαρτημένη σχέση της εργασίας που θα έχουν στο λιμάνι του Πειραιά. Κύριε Πηγρή, τα συλληπιτήριά μας και σε εσάς και στους συναδέλφους σας, και ό,τι χρειάζεστε, όσο μπορούμε να ακουστεί η φωνή σας, είμαστε εδώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πηγρή.